Να καλωσορίσουμε στο σημείο αυτό τον γιατρό, τον κύριο Γιώργο Καριστινό. Καλησπέρα σας κύριε Καριστινέ. Καλησπέρα. Να σας βλέπουμε κιόλας. Καλησπέρα σας και πάλι. Καλησπέρα. Νομίζω παρακολουθήσατε κι εσείς τις δηλώσεις που έκαναν ουσιαστικά οι ισχυροί της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναφορικά με την διάθεση του εμβολίου της AstraZeneca εντός των χωρών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Βλέπουμε ότι σφίγγουν λίγο τα πράγματα. Θα ήθελα να μου πείτε την Δεν άποψή τις έχω σας. Παρακολουθήσει. Ουσιαστικά πιέζουν την εταιρεία να διαθέσει, να τηρήσει τις υποσχέσεις της ως προς την διαδρομή του εμβολίου. Και... Διχάσουμε. Ναι. Και ήθελα πάνω σε αυτό το σημείο να το σχολιάσετε. Όλη αυτή τη θέση που παίρνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι να σχολιάσω και τι να αφήσω ασχολίαστο. Αρχίστε από όπου νομίζετε εσείς. Από πού να πρωτοαρχίσω. Από την κατά πόσο είναι αναγκαία αυτά τα εμβόλια. Κατά πόσο θα είναι αποτελεσματικά έναντι ενός μεταβαλλόμενου αιτίου που κάθε χρόνο δημιουργεί με 15 με 25 στελέχη και που τον κάθε επόμενο χρόνο θα είναι διαφορετικό. Τι να πρωτοπώ. Που αρχίσαν τη φάση 3 ουσιαστικά που είναι ακόμα πειραματική τον Ιούλιο όταν η φάση αυτή χρειάζεται 5 με 10 χρόνια να ολοκληρωθεί. Νομίζω ότι γίνανε Τι να όντως... πρωτοαρχίσω. Να πω ποιο. Ότι έχουν ουσιαστικά θεωρήσει ότι δεν υφίσταται ανοσοποιητικό στον άνθρωπο. Τι να πω ότι θεωρούν ότι τα εμβόλια είναι πιο αποτελεσματικά στην παροχή ανοσίας από το να έχει νοσήσει κάποιος από το φυσικό ιό. Τι να πρωτοσχολιάσω. Δηλαδή, αν αρχίσω και μετράω χαζομάρες, θα χρειαστούμε ώρες να μιλάμε. Με το lockdown συμφωνείτε, γιατρέ? Άμα μου πούνε από πού τεκμηριώνεται αυτό επιστημονικά και πότε αποδείχθηκε ότι αυτό το πράγμα ή έστω αν υπάρχουν ενδείξεις ότι αυτό το πράγμα λειτουργήσε ποτέ, να μου πούνε από πού προέρχεται αυτή η πληροφορία. Αυτό ουδέποτε τεκμηριώθηκε από πουθενά και ουσιαστικά είναι σαν να λέει ότι θα βάλουμε τον κάθε ένα άνθρωπο σε μια γυάλα και θα το απομονώσουμε από τη φύση. Νομίζω ότι είσαστε χύμαρος, αλλά εγώ θέλω να σας πάω και σε κάτι άλλο. Θέλω να το σχολιάσετε αυτό. Θέλω να δούμε τα πλάνα από την χθεσινή παρέλαση, όπου είδαμε στρατιώτες πάνω στα άρματα να φορούν μάσκες. Τα άρματα τα ίδια δεν φοράγαν πάντως, περίεργο. Στο κανόνι μπροστά δεν είχαν μάσκα. Όλο αυτό, όλο μπορεί αυτό. Μπορεί να μεταδίδει και το άρμα, δεν ξέρω. Και τα παιδάκια που βλέπετε εδώ στα πλάνα μας, κατά τη διάρκεια της παρέλασης φορούσαν μάσκες. Αυτό ωφέλησε σε κάτι ή έγινε για λόγους επικοινωνιακούς, γιατρέ? Σε τι να ωφελήσει, αφού οι μάσκες δεν είναι κλειστού κυκλώματος. Και από τι να ωφελήσει. Μπορείς να απομονώσεις την αναπνοή σου από το γύρω περιβάλλοντα χώρο. Επίσης, ξέρουμε όλοι ότι όλες αυτές οι ιώσεις αναπνευστικές προκαλούν τελικά την ανοσοποίηση του ανθρώπου, η οποία είναι η πλέον φυσική και η πλέον αποτελεσματική. Επειδή έχω κάνει μια εκπαίδευση κάποτε για βιολογικά και χημικά όπλα, ο εξοπλισμός που χρειάζεται να ντυθείς για να είσαι προστατευμένος παίρνει τουλάχιστον 10 λεπτά να ντυθείς. Και θες και έναν άνθρωπο να σε επιθεωρήσει γύρω-γύρω εάν υπάρχει πουθενά άνοιγμα. Και όταν μιλάμε για βιολογικά και χημικά όπλα, ουσιαστικά μιλάμε για τα βιολογικά τουλάχιστον μόνο για ένα βάκυλο κυρίως, που είναι ο βάκυλος του άνθρακα. Ο βάκυλος του άνθρακα είναι πολύ μεγαλύτερος από τους ιούς. Μάλιστα. Ο εξοπλισμός που πρέπει να φορέσεις παίρνει 10 λεπτά. Είναι διπλά ειδικά παντελόνια, διπλά ειδικά σακάκια, με χράτς, με κλίνια αεροστεγός. Πρέπει να φορέσεις ειδική προσωπίδα, με μπουκάλα από πίσω, έτσι, αέρα. Παίρνει τουλάχιστον 10 λεπτά. Θυμάμαι ότι είχαμε κάνει την άσκηση αυτή το 2006. Η νατοϊκή άσκηση ήταν στα Χανιά, κάτω στα 115 πτέρυγα. Αν και ήταν Δεκέμβριος, είχαμε σκάσει από τη ζέστη με αυτά που φοράγαμε. Φανταστείτε καλοκαίρι. Και μας λένε τι, ότι αυτό φήμωτρο, γιατί δεν είναι μάσκα, είναι φήμωτρο. Έτσι, μάσκα είναι αυτό που φοράνε οι δίτες. Προστατεύει από τι? Ουσιαστικά μας μιλάτε για ένα ατελείωτο παραμύθι σε όλο αυτό το σκηνικό. Εγώ έχω μετρήσει πάνω από 35 χαζομάρες παραδοξολογίες και αντιατρικά τελείως. Δεν έχουν καμία σχέση με την ιατρική. Πάνω από 35. Τι υποκρύπτουν
κύριε καθηγητά μου, αυτές οι χαζομάρες, όπως λέτε, που με βρίσκεται απόλυτα σύμφωνο, επειδή ο λόγος σας έχει άκρα επιστημονική κατάρτιση. Τι κρύβουν, κρύβουν κάτι ή πρόκειται περί ανικάνους που εφαρμόζουν χαζομάρες? Follow the money. Λίγο πιο αναλυτικά, μας το πείτε αυτό, σας παρακαλώ. Επειδή ναι, δεν έχετε έρθει ένα λόγο καταιγιστικό. Αυτό ισχύει και για τα εμβόλια που λέτε. Ψάχνουμε ποιος κερδίζει οικονομικά. Αυτό που είπατε ότι τα εμβόλια χρειάζονται μεγαλύτερο χρόνο για να δοκιμαστούν από τα συγκεκριμένα που έχουν διατεθεί. Αυτό είναι τα πάντοτε, δεν είναι τωρινό μόνο για αυτά. Επί του προκειμένου, αυτά που γίνονται τώρα στην Ελλάδα, ποιος κονομάει, κύριε καθηγητά μου, ποιος κονομάει? Δηλαδή δεν έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες ελέγχου τους όσον αφορά την ασφάλεια για να βγουν στη μαζική παραγωγή. Ουσιαστικά μας λέτε ότι όλο αυτό το χρονικό διάστημα τελούμε υποκαθεστώς πειραματισμού, μας έχουν κάνει πειραματόζωα, δεν έχουν δοκιμαστεί, πειραματάνθρωπους. Για να κονομάνε κάποιοι όμως, είναι πολύ σοβαρό αυτό. Νομίζω ότι ήταν απόλυτα σαφής. Για να κονομάνε κάποιοι. Έθεσε το οικονομικό σκέλος και μας λέτε, γιατρέ, ότι υποβαλόμαστε συνεχώς σε πειράματα, τα οποία δεν ξέρουμε πού θα καταλήξουν. Και μάλιστα σε βάρος συγκεκριμένων ανθρώπων, έτσι. Οι παρενέργειες οποιοδήποτε φαρμακευτικού σκευάσματος, από χάπι, ένεση, αλυφή, οτιδήποτε, είναι οι άμεσες, αυτούς που συμβαίνουν άμεσα, πρώτη μέρα, είναι οι βραχυπρόθεσμες, που είναι οι επόμενες μέρες, είναι οι μέσο πρόθεσμες, οι λίγες εβδομάδες, οι μέσο πρόθεσμες που είναι κάποιες αρκετές εβδομάδες ή μήνες, και είναι και οι μακροπρόθεσμες που είναι χρόνια. Πώς θα συμπιέσεις το χρόνο ώστε να δεις αν κάτι θα σου βγάλει παρενέργεια σε 2 ή σε 3 ή σε 4 χρόνια μέσα σε λίγους μήνες? Υπάρχει μέθοδο συμπίεσης του χρόνου? Αν υπάρχει, να μας την πούνε να τη μάθουμε κι εμείς, να γίνουμε σοφότεροι. Γυράσκουμε αίδη διδασκόμενοι. Αλλά εγώ δεν έχω υπόψη μου κάτι τέτοιο. Για δεν τα λέω ότι δεν υπάρχει. Τώρα έχουν βρει έναν τρόπο να συμπιέζουν τον χρόνο. Για τα self-test, τι λέτε, γιατρέ? Αυτά που γίνεται τώρα πολύ σύντομα για το διαγωνισμό. Δωρεάν. Ναι, αυτό που λέω, το τυράκι το είδαμε, τη φάκα δεν την είδαμε. Εγώ την είδα τη φάκα βέβαια, αλλά βάζω για λόγους ευγένειας και τον εαυτό μου μέσα. Δηλαδή, καταρχήν, τι κερδίζουν από όλο αυτό? Υπάρχει το εξής πολύ απλό. Απλό μαθηματικό, καταρχήν να εξηγήσω κάτι. Η στατιστική είναι μια πάρα πολύ ωραία μέθοδος, με την οποία μπορείς να καταλήξεις πολύ ωραία συμπεράσματα, πολύ ασφαλή συμπεράσματα. Δεν θέλω να αναλύσω εδώ μια μελέτη που είχε κάνει ένας Βρετανός κάποτε γιατρός, ο οποίος βρήκε ότι, χωρίς να ξέρουν καν από τι προκαλείται η χολέρα, βρήκε ότι η αιτία ήταν το νερό και έδωσε οδηγίες και έσωσε το Λονδίνο τότε. Τέλος πάντων, να μην το αναλύσουμε αυτό. Χωρίς να ξέρουν καν ότι υπάρχουν μικρόβια, δεν το ξέρανε. Είχαν άλλοι. Όμως έχει ένα λεπτό σημείο. Αυτός που θα κάνει την επεξεργασία των στοιχείων, τη συλλογή μάλλον και την επεξεργασία, πρέπει να είναι αντικειμενικός και να μην κάνει πονηριές. Εάν μαγειρεύεις τα στοιχεία, δεν μπορείς να το βρεις εσύ. Δηλαδή, αν εγώ πρέπει να κάνω μια αντικειμενική μελέτη και αρχίσω αυτά που δεν θέλω, γιατί δεν με βολεύουν, γιατί για οποιοδήποτε λόγο με έχουν λαδώσει οτιδήποτε και δεν τα περιλαμβάνω στη μελέτη μου, εσείς δεν μπορείτε να βρείτε ότι αυτό εγώ γίνεται, δεν το βρήκα. Γιατρέ μου, γίνεται επιστήμονες να μαγειρεύουν στοιχεία για να είναι αυτά βολικά και ποιο να τις υπηρετήσουν? Γιατί σας είπα ότι επιστήμονα σημαίνει τεκμήριο ήθους. Αυτό είναι σοβαρό που λέτε όμως. Δεν είναι κάτι που περνιέται, είναι κάτι που έχει να κάνει με το DNA, έχει να κάνει με το πολιτισμικό επίπεδο που έζησε ο καθένας, τις εμπειρίες του και τέτοια. Όταν κρίνεται η ζωή ενός ανθρώπου, μπορεί να παίρνει κάποιον να κάνει πειράματα ή να μαγειρεύει στοιχεία? Ο Μέγκελε, αν δεν το ξέρετε, ήταν ο επικεφαλής της ομάδας ιατρών των Ναζί που κάναν τα πειράματα στους Εβραίους και ήταν διάσημος γιατρός και καθηγητής. Να πω και τα δικά μας εδώ. Τον Κωνσταντίνο Λογοθετόπουλο τον ξέρει κανένας? Λοιπόν, ήταν διάσημος καθηγητής χειρουργικής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Όταν μπήκαν οι Γερμανοί το 1941 τον Απρίλιο στην Αθήνα, πήγε πρώτος στο σπίτι του Γερμανού πρέσβη να συγχαρεί τους Ναζί που εισβάλλαν στην Ελλάδα και τον κάνανε κατοχικό πρωθυπουργό. Κωνσταντίνος Λογοθετόπουλος. Και ήταν εμπλεγμένος κάπου και ο πατέρας του Χριστοφοράκου της Siemens. Ο πατέρας του Χριστοφοράκου επίσης διάσημος γιατρός, μαυραγωρίτης. Έτσι. Ποιος σας είπε λοιπόν ότι αν κάποιος είναι γιατρός ή είναι επιστήμονας, αυτό είναι τεκμήριο ήθους, ειλικρίνειας? Το ενδιαφέρον σε όλο αυτό που λέτε είναι ότι συγχαίεται τις ναζιστικές πρακτικές του 40-41 με αυτά που γίνονται σήμερα. Είναι πολύ σοβαρό αυτό που λέτε. Συγχαίω.
Μόνο τους παραλληλίζονται. Είναι πολύ σοβαρό το να τα ακούει κανείς από το στόμα ενός έγκριτου γιατρού και, είναι να απορεί κανείς. Γιατί εδώ πέρα δεν είναι ότι παίζεται η ζωή ενός ανθρώπου, παίζονται οι ζωές εκατομμυρίων ανθρώπων, γιατρέ. Ναι. Δεν ξέρουμε τι θα προκύψει. Δεν μπορούμε να ξέρουμε αν αυτό θα βγάλει αυτοάνωσα νοσήματα, αν θα βγάλει κακοήθειες, αν θα βγάλει διάφορες άλλες καταστάσεις οι οποίες είναι αργά εξελισσόμενες. Εάν αρχίσει να βγαίνει μια παρενέργεια μετά από 2 χρόνια, αυτό θα πάρει 10 χρόνια να το εντοπίσουμε. Γιατί δεν θα βγει σε όλους σε 2 χρόνια. Σ' άλλους θα βγει σε 3, σ' άλλους σε 4, σ' άλλους σε 5. Όταν θα μαζευτούν επαρκή στοιχεία και θα γίνει σωστή μελέτη, θα πάρουν 10 χρόνια. Ναι, αλλά αυτό, άμα το βρει μετά, πήγαινε βγάλτο από το σώμα των ανθρώπων που έχει ήδη μπει. Δηλαδή, εσείς φοβάται μην ζήσουμε υποθέσεις σαν το άλλο το γερμανικό το φάρμακο, θυμάστε, που είχε προκαλέσει σαν άλλο το φάρμακο. Ζήσαμε και με τη θαλιδομίδη παλιά, όχι εμείς, είναι παλαιότερο αυτό. Με τη θαλιδομίδη. Θαλιδομίδη είχε διαφημιστεί πολύ και στο τέλος έκανε τερατογενέσεις. Για να αρχίσουν να βγαίνουν λοιπόν αρκετά στατιστικά στοιχεία σχετικά με τις τερατογενέσεις, πήρε πολλά χρόνια. Ναι, αλλά ήδη είχαν βγει τα τέρατα, δηλαδή αυτές οι σοβαρές δυσπλασίες, τα παιδάκια με σοβαρές δυσπλασίες. Τα λέγανε τερατογενέσεις τότε. Ψάχτε το, θαλιδομίδη λεγόταν το φάρμακο. Στην Αμερική έγινε αυτό. Ναι. Επειδή εσείς είστε γιατρός, εγώ δεν είμαι γιατρός. Απλά θέλω να σας κάνω λογικά μία ερώτηση. Μέχρι χθες τα εμβόλια ήταν πανάκια. Ξαφνικά σήμερα πάμε όλοι για self-test. Από πού ήταν πανάκια, σε τι? Σύμφωνα με τις κυβερνητικές ανακοινώσεις, γιατρέ. Για το ή για το συγκεκριμένο. Σύμφωνα με τις κυβερνητικές ανακοινώσεις, σήμερα ξαφνικά ανακαλύπτουμε τα self-test. Ενώ τόσο καιρό υπήρχαν, ας πούμε, τα rapid test ή τα PCR, τώρα ανακαλύπτουμε τα self-test. Εγώ θα αναρωτήσω κάτι. Πρόκειται να δώσουμε κάποιες δεκάδες εκατομμύρια για τα self-test. Αφού τα εμβόλια είναι πανάκια, όπως μας έλεγαν, δεν θα έπρεπε αυτά τα λεφτά να πάνε και να αγοραστεί το ρώσικο, το κινέζικο ή οποιοδήποτε άλλο εμβόλιο? Ή μήπως εν τέλει παίζετε ένα παιχνίδι κονόμας, όπως είπατε στην αρχή? Αυτά τα τεστ σε ποια εταιρεία θα δοθούν τα λεφτά, ξέρετε? Διαβάζουμε δημοσιεύματα διάφορα. Σε ποια εταιρεία? Ακούσαμε ότι την πατέντα, το πρωτόκολλο, το πρωτεγκρίθηκε από τη Γερμανία και ήταν τη Siemens. Α, μπράβο. Βρείτε λοιπόν τη διαδρομή χρήματος με τη Siemens, η αποκαλούμενη και Μίζενς, και θυμηθείτε πριν μερικά χρόνια και τη σχέση του Κούλη και της οικογένειας με τη Μίζενς. Πάντως αυτό που λέει ο γιατρός, οφείλω εγώ να το πω γιατί τα μηνύματα εδώ είναι βροχή που έρχονται, επιβεβαιώνει απόλυτα τη διάχυτη κοινή γνώμη που υπάρχει έξω στον κόσμο που περπατάμε, ότι σε λίγο, με εξαίρεση τους γιατρούς που δίνουν καθημερινό αγώνα ζωής και είναι ήρωες, κάποιοι εξ αυτών που εμφανίζονται στα κανάλια όλη μέρα με 7 καλώδια δεν και μιλάνε σε 7 κανάλια, θα ντρέπονται να βγουν από το σπίτι τους. Και θα δείτε ότι δεν θα αρχίσει η ώρα, δεν θα αργήσει η ώρα που τα ονόματά τους γράφονται στους τοίχους με σπρέι, όπως γράφουν αλήτες, ρουφιάνοι, δημοσιογράφοι, η αστυνομία πουλάει την ηρωίνη και όλα αυτά τα συνθήματα. Θα δείτε τι θα γράφουν για αυτούς τους επιστήμονες που όλη μέρα από το πρωί ως το βράδυ, με τι κίνητρο άραγε. Εγώ κρατώ αυτό που λέει ο αγαπητός κύριος επιστήμονας, ο αγαπητός Καριστινός, που τον ακούμε με πολύ σεβασμό, τι θα έχουν να πούν όλοι αυτοί οι άνθρωποι στα παιδιά τους και στα εγγόνια τους. Με τι κίνητρο βγαίνουν από το πρωί μέχρι το βράδυ με 7 καλώδια και μιλάνε σε 4 κανάλια. Έχουν κλείσει τα γραφεία τους εδώ και ένα χρόνο, δεν βλέπουν πελάτη, δεν κόβουν απόδειξη, δεν εισπράττουν, δεν δουλεύουν. Πώς ζουνε, αδερφέ μου? Όχι, δεν εισπράττουν, από κάπου αλλού εισπράττουν. Αυτό θέλω να πω, κύριε καθηγητά μου, αγαπημένο μου κύριε Καριστίνα. Δεν θέλω να πω. Αυτό θέλω να πω. Όπως είπα, δεν έκανα κατάλληλη επιλογή γονέων. Εντάξει, από σεμνότητα το λέτε εσείς. Μακάρι να ήταν και άλλοι καθηγητές σαν και εσάς. Αυτή τη στιγμή, 10 εκατομμύρια πολίτες είναι υποχρεωμένοι αρκετές ώρες το 24ωρο να φορούν μάσκες. Να περιφέρονται στους δρόμους με μάσκες. Φίμωτο, όπως το λέτε. Γιατί είναι μολυσμένη η ατμόσφαιρα. Μια κατάσταση στη φυσική που λέγεται αραίωση, την ξέρουμε. Για να εξηγήσω. Το πιο ισχυρό οξύ που υπάρχει είναι το θηϊκό οξύ. Εάν ρίξω μια σταγόνα πάνω στο χέρι μου, πιθανότατα να το τρυπήσει κιόλας, να βγει από την άλλη μεριά. Εάν ρίξω αυτή τη σταγόνα σε ένα κουβά με νερό και μετά σιγά σιγά πιω όλο το κουβά, θα πάθω τίποτα? Όχι. Την ίδια ποσότητα όμως πήρα. Τι συνέβη λοιπόν και δεν παθαίνω τίποτα? Αραίωση. Άρα γιατί από τον αέρα πώς σχετίζεται αυτό με τη μάσκα? Ναι, όταν εκπνέεις με τη μάσκα, το φίμωτρο δηλαδή, ένα μέρος από αυτά, για να πω τα περισσότερα, μένουν εκεί.
Στην επόμενη εισπνοή δεν τα ξαναπαίρνουμε πάλι μέσα. Αντί να αραιώσουν στην ατμόσφαιρα και να φύγουν. Μάλιστα. Ερώτηση. Απλή φυσική είναι αυτό. Οπότε εσείς... Εάν κοιτάξετε τη μύτη σας, το είπατε και μια προηγούμενη φορά, βάλτε το χέρι σας μπροστά στο θώρακά σας και κάντε εκπνοή με τη μύτη να δείτε πού πηγαίνει το κατόρευμα του αέρα. Θα δείτε ότι πηγαίνει κάτω, πηγαίνει γύρω στα τρία δάχτυλα μπροστά από το θώρακά σας. Δηλαδή η ίδια η φύση, η οποία είναι σοφή, οι άνθρωποι είναι ηλίθιοι, έχει προβλέψει αυτό. Η μύτη δεν πετάει μπροστά τον αέρα. Ναι, αλλά λένε ότι η μάσκα βοηθάει σε περίπτωση που φτερνιστεί, σε περίπτωση που βήξει ο άλλος, οπότε όντως τότε τα σταγονίδια πετάγονται μπροστά, δεν πετάγονται κάτω. Ναι. Δεν, όπως ξέρουμε, δεν βήχουμε ούτε φτερνιζόμαστε με τη μύτη. Για ποιο λόγο λοιπόν πρέπει να καλύπτεται η μύτη? Στόμα, ωραία, εντάξει. Ναι, αλλά εδώ ακούσαμε το άλλο, ότι τώρα λέει ειρηνικά εισέρχεται ο κορονοϊός και είδαμε μάλιστα και ρεπορτάζ με μεγάλο κανάλι με μάσκες μόνο για τη μύτη. Ναι. Μόνη διαφορά όμως ότι η μύτη είναι αυτή που συμβάλλει στην πιο υγιεινή αναπνοή. Γιατί? Διότι περιέχει περισσότερα φίλτρα από ό,τι από το στόμα. Γι' αυτό και αναπνέουμε από τη μύτη και όχι από το στόμα. Αλλιώς η φύση θα έχει φτιάξει μόνο το στόμα και δεν θα έχει φτιάξει τη μύτη. Για ποιο λόγο να φτιάξει τη μύτη? Αναφορικά με τα κρούσματα, μας λένε ότι βγαίνουν ειδικοί και λένε ότι... λέγονται και δεν λέγονται κρούσματα. Κρούσματα... Έστω περιστατικά, γιατί δεν θα διαφωνήσω μαζί σας. Δεν είμαι γιατρός, και δεν μπορώ. Χρησιμοποιείτε γιατί. Δεν τα λέγαμε, εσείς δεν φταίτε. Οι γιατροί που λένε αυτές τις βλακίες, όταν λένε κρούσματα, ποτέ δεν τα λέγαμε κρούσματα. Έστω περιστατικά λοιπόν. Αυτό έχουμε... είναι εφεύρημα. Χρησιμοποιώ λοιπόν τη δική σας ορολογία. Αυτή την ορολογία που θα πρέπει είναι να χρησιμοποιήσω. Τη ιατρική είναι. Τη ιατρική. Έστω λοιπόν. Μένω σε αυτό που λέτε. Αυτά τα περιστατικά λένε οι ειδικοί ότι επειδή θα αυξάνονται, θα πρέπει. Αυτά τα περιστατικά να απομονώνονται. Στο τέλος θεωρείτε ότι ουσιαστικά θα πρέπει να δημιουργηθούν ειδικοί χώροι, αλλιώς εντός ή εκτός εισαγωγικών στρατόπεδα συγκέντρωσης για να μαζεύονται συγκεκριμένοι άνθρωποι σε αυτή λέτε την κατάσταση οδηγούμαστε. Και φτάνουμε στα ναζιστικά συστήματα. Ποιος θα το κανονίζει αυτό? Πρώτα απ' όλα όλοι αυτοί που είναι θετικοί δεν σημαίνει ότι μεταδίδουν. Όπως είπα την προηγούμενη φορά, νομίζω το βρήκατε και από το ίντερνετ, στις 8 Ιουνίου ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έκανε μια συνέντευξη τύπου και η γιατρός Μαρία Βαν Κερχόβε είπε σε 2-3 σημεία μάλιστα, όχι σε ένα, σε 2-3 σημεία, ότι δεν έχουν καμία απόδειξη ότι οι ασυμπτωματικοί μεταδίδουν. Ναι, αλλά βγαίνει ο Μπουρλά, ο πρόεδρος της Pfizer και λέει ότι δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι ένας διπλά εμβολιασμένος που να έχει κάνει και τις δύο δόσεις του εμβολίου της Pfizer δεν μεταδίδει τον ιό. Δηλαδή εδώ είναι τελείως αντικρουόμενα αυτά που ακούγονται. Άρα για ποιο λόγο το κάνουν? Το είπε σε συνέντευξή του και έγινε στο Ισραήλ μάλιστα μεγάλη συζήτηση. Στο Ισραήλ αυξάνονται, συνεχίζουν και αυξάνονται. Αυτό ακριβώς, αυτή η συνέντευξη τύπου είναι. Όχι, στο Ισραήλ υπάρχει μείωση των κρουσμάτων αφού έχει εμβολιαστεί το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού. Αλλά από τους πήρε δεν πολύ είναι χρόνο. Ακριβώς. Δεν είναι έτσι ακριβώς. Έχω τα επίσημα. Καταρχήν να πω κάτι, γιατί το αφήσαμε στη μέση σχετικά με τη στατιστική. Μάλιστα. Για να μην κοροϊδευόμαστε. Όπως είπα πριν, η στατιστική είναι ένα πολύ ωραίο εργαλείο, αλλά έχει αυτό το λεπτό σημείο. Πρέπει να είσαι τίμιος για να το κάνεις. Εξηγώ τι εννοώ. Εάν κάνουμε 4.000 τεστ και βγουν 200 θετικοί, το ποσοστό είναι 5%. Σωστόν. Ναι, 5%. Εάν κάνουμε 40.000 τεστ και βγουν 400 θετικοί, το ποσοστό είναι 1%. Εάν εγώ παρουσιάσω αυτά τα δύο όπως είναι, δηλαδή στα 4.000 έβγαλα 200 και στα 40.000 έβγαλα 400, η μείωση είναι 80%, έχει πέσει στο 1/5. Εάν εμφανίσω όμως μόνο τον αριθμητή, δηλαδή μόνο τα θετικά και πω στη μία περίοδο είχα 200 και στην επόμενη είχα 400. Τι παρουσιάζω στον κόσμο? Διπλασιασμό. Ποια είναι η πραγματικότητα όμως? Μείωση 80%. Βλέπετε λοιπόν όμως μια τεράστια μείωση εμφανίζεται ως τεράστια αύξηση. Με αυτό το μαγείρεμα. Γι' αυτό και δεν λένε ποτέ πόσα κάνανε. Ναι. Λένε μόνο τα θετικά. Όχι, ανακοινώνονται τα τεστ. Καθημερινά ανακοινώνονται τα τεστ. Δεν λένε κάναμε τόσα επί τόσων.
Λένε, έχουμε τόσα θετικά. Δεν λένε όμως πόσα τεστ κάνανε. Όχι, το λένε, ανακοινώνονται. Τα τεστ, ο αριθμός των τεστ ανακοινώνεται. Δηλαδή, ας πούμε, χθες για. Ποσοστό πρέπει να βγάλουν. Μα λένε, έχουμε τόσα. Εγώ το βλέπω, λένε τόσα από τα λένε κρούσματα αυτοί. Λένε αριθμό, δεν λένε πόσα τεστ κάνανε. Ανακοινώνονται τα τεστ. Ανακοινώνονται. Ανακοινώνεται η θετικότητα. Επίσης, ας πούμε, είχαμε 4% θετικότητα προχθές και χθες λόγω αργίας έφτασε το 11% θετικότητα. Εγώ από τα νούμερα βλέπω πάντως που δημοσιεύουν. Τέλος, δεν θα το παρακολουθήσω γιατί από ένα σημείο και μετά άρχισα και νιώθω και αηδία. Και νιώθω αηδία και για κάποιους συναδέλφους και νιώθω και αηδία και για όλο το σύστημα που έχει στηθεί. Για τις μάσκες στα παιδιά, ποια η γνώμη σας? Για τις μάσκες στα παιδιά και ειδικά τα τεστ που θέλουν να κάνουν στα σχολεία. Μαζικά τεστ στα παιδιά για να μπαίνουν στις αίθουσες. Ποια η γνώμη σας γι' αυτό? Ναι, ήδη είπαμε ότι σύμφωνα με, τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας δεν έχουν αποδείξεις ότι οι ασυμπτωματικοί μεταδίδουν. Άρα για ποιο λόγο κάνουν σε αυτό το τεστ? Μάλιστα. Δεύτερο. Άρα, πείτε. Έχω ξαναπεί ότι εδώ ο στόχος είναι το Πάσχα. Αυτό έχω καταλάβει. Το Πάσχα φέτος πέφτει αργά, πέφτει 2 Μαΐου. Το Μάιο έχει ζέστες. Οι ζέστες σκοτώνουν τους ιούς. Γιατί τους σκοτώνουν? Γιατί οι ιοί έχουν γύρω τους ένα λιποπρωτεϊνικό κάλυμα. Αυτό καταστρέφεται από τη ζέστη. Γι' αυτό οι ιώσεις μειώνονται σημαντικότατα τα καλοκαίρια. Και γι' αυτό το λόγο υπάρχουν φθινόπωρο, χειμώνα, άνοιξη και όχι καλοκαίρι. Άρα λοιπόν, ο μόνος τρόπος να έχουν μια δικαιολογία να κλείσουν πάλι τον κόσμο μέσα είναι να αυξήσουν τα θετικά. Για να αυξήσουν τα θετικά, θα πρέπει να αυξήσουν τον αριθμό των τεστ που κάνουν. Αυτό. Νομίζω ότι ήσασταν καταλήτης. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Δεν ξέρω, με το μικρό, το φτωχό, το μυαλό, το δικό μου, αυτό κατάλαβα. Γιατί όταν βλέπω και το λένε δωρεάν, με ποιους μιλάμε? Μιλάμε για αυτούς που εγώ τουλάχιστον, η εμπιστοσύνη είναι συνέστημα, έτσι, δεν μπορεί να επιβληθεί ούτε να διαταχθεί. Εγώ δεν τους έχω εμπιστοσύνη αυτούς ούτε να τους ρωτήσω τι ώρα είναι. Νομίζω και αν δουν αυτοί να μου δώσουν δωράκι το τεστ. Έχω την εντύπωση και ότι. Εγώ και αυτοί είναι ειλικρινείς και το κάνανε από φιλανθρωπία. Έχω την εντύπωση, κύριε Καριστινέ, ότι εκατοντάδες χιλιάδες συμφωνούν μαζί σας ότι δεν έχουν εμπιστοσύνη να τους ρωτήσουν ούτε τι ώρα είναι. Νομίζω ότι. Προσέξτε, η εμπιστοσύνη είναι συνέστημα, ξαναλέω. Δεν μπορεί να επιβληθεί. Είναι ο καθένας όπως νιώθει. Πάντως, Θανάση, σε ένα κράτος. Μπορεί να έχετε και δίκιο, δεν λέω. Εγώ μπορεί να έχω άδικο, μπορεί να είμαι. Σε ένα κράτος που θέλουμε να λέμε ότι έχουμε δημοκρατία, θα έπρεπε αυτά τα κανάλια που έχουν μπουκωθεί με δεκάδες εκατομμύρια να έχουν από το ένα παράθυρο τον κύριο Καριστινό, από το άλλο παράθυρο τους άλλους κυρίους που βγαίνουν με τα 7 καλώδια, να ακούσει και να ενημερωθεί ο λαός και τη μία άποψη και την άλλη. Δυστυχώς βλέπουμε μόνο τον καλωδιωμένο και τον κύριο Καριστινό αποκλεισμένο. Τι εμπιστοσύνη να έχουμε? Έχει απόλυτο δίκιο. Δεν τους έχει εμπιστοσύνη ούτε να τους ρωτήσει τι ώρα είναι. Και ξαναλέω, δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι έχουν την ίδια άποψη μαζί σας, κύριε Καριστινέ. Ναι, το θέμα είναι το εξής όμως, ότι εδώ πρέπει να προχωρήσουμε και στο επόμενο βήμα. Διότι εδώ κάνουμε μόνο διαπιστώσεις. Λέμε, ξαναλέμε τα ίδια. Ωραία, γυρίζουμε γύρω-γύρω από το ίδιο θέμα και κάνουμε συνεχώς διαγνώσεις. Τουλάχιστον εγώ, σαν γιατρός, έχω μάθει ορισμένα πράγματα πρακτικά. Δηλαδή, το πρώτο κομμάτι είναι να βρω τι πρόβλημα έχει ο ασθενής. Το επόμενο όμως είναι να βρω και τη θεραπεία, δηλαδή να τον βοηθήσω. Δεν είναι απλά να κάνω διαγνώσεις και να λέω α, βρήκα και αυτό. Α, βρήκα και το άλλο. Βρήκα και το άλλο. Ωραία, εντάξει. Πρέπει να προχωρήσουμε όμως. Γιατί η νόσος προχωράει. Πρέπει να την αντιμετωπίσουμε. Εδώ πρέπει να βρεθούν και λύσεις πλέον. Μάλιστα. Από ποιους θα βρεθούν οι λύσεις? Έχω εντοπίσει δύο. Άλλοι μπορεί να εντοπίσουν και άλλες. Δεν ξέρω. Έχω εντοπίσει δύο λύσεις. Όπως. Πείτε μας λίγο σύντομα όμως. Για όλη αυτή την κατάσταση. Όπως. Λοιπόν, η πρώτη λύση είναι αυτό που έκανε η Ισλανδία. Δεν είναι επινόηση δική μου. Η Ισλανδία, διαβάστε τι έκανε με το τρισάθλιο Δουνουτού και την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία Ισλανδία είναι 320.000 κόσμος και δεν έχει καθόλου ένοπλες δυνάμεις. Μην λέμε λοιπόν ότι η Ελλάδα είναι μικρή και αδύναμη, γιατί η Ισλανδία δεν είχε καν ενόπλες δυνάμεις και είναι μέγεθος όσο μια Πελοπόννησος. Διαβάστε τι έκανε λοιπόν. Οι πολίτες τι κάνανε? Ακριβώς τα ίδια πράγματα γίνανε με τα μνημόνια περίπου, γιατί από εκεί ξεκινάει και εδώ πέρα. Λοιπόν, προχώρησαν σε μαζικές αγωγές και μηνύσεις και τους χώσαν φυλακή τελικά. Μαζικές όμως. Μιλάτε για τους τραπεζίτες. Τραπεζίτες και κυβέρνηση μαζί και υπουργοί. Πήγαν φυλακοί και υπουργοί και βουλευτές. Εδώ ψηφίσανε νόμο, κύριε Καριστινέ, και έχουν ασυλία οι τραπεζίτες. Ο κόσμος δεν τα ξέρει αυτά.
Έχει ψηφίσει ναι. νόμο η Νέα Δημοκρατία που ο τραπεζίτης ό,τι και να υπογράψει, ό,τι δάνεια και να δώσει, έχει ποινική ασυλία. Άρη μου δυστυχώς δεν έχουμε χρόνο. Θα τα μάθει ο κόσμος, Βρεθανάση μου, κάποια στιγμή να ξυπνήσει αυτή η κοινωνία. Επειδή όμως έχουμε πολλά θέματα. Το ρινικό, θέλω να ρωτήσουμε τον γιατρό για το ρινικό. Γίνεται μεγάλη συζήτηση. Ανδρέα μου, αν γίνεται πολύ σύντομα όμως, γιατί πρέπει να κλείσουμε. Έχετε ασχοληθεί με το θέμα του ρινικού σπρέι, το οποίο υποτίθεται ότι προστατεύει τον κορονοϊό? Όχι, δεν έχω ασχοληθεί, γιατί είναι χαζομάρες όλα αυτά. Μάλιστα. Είναι χαζομάρες. Κάθε φορά επινοούν και κάτι καινούριο. Κύριε Καριστινέ, θα έχουμε την δυνατότητα να τα ξαναπούμε αυτά τα ζητήματα, γιατί αφορούν όλο τον κόσμο. Αυτό γινόταν πάντα. Δεν είναι καινούριο. Είναι εδώ και εκατομμύρια χρόνια και θα συνεχιστεί αυτό να γίνεται μάλιστα. κάθε χρόνο μέχρι να σβήσει ο ήλιος. Νομίζω ότι ήσασταν. Ξαφνικά πήραμε κάτι που γίνεται εδώ και εκατομμύρια χρόνια και το κάναμε θέμα. Κύριε Καριστινέ, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για αυτή τη σημερινή παρουσία στο ανατρεπτικό δελτίο και τα όσα μας είπατε. Εμείς πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και ερχόμενοι θα καλωσορίσουμε τον καθηγητή γεωπολιτικής κύριο Κώστα Γρίβα, προκειμένου να συζητήσουμε μαζί.